Και τυπικά η αντιπυρική περίοδος λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Ως έναν μίνι απολογισμό μέχρι τούδε μπορούμε να κάνουμε και για την περιοχή της Δράμας αλλά και πανελλήνια σε όλη τη χώρα. Μπορούμε να πούμε ότι το πυροσβεστικό σώμα τα πήγε καλά, συνυποκουρούντος βέβαια μόνο των καιρικών συνθήκων και όχι βέβαια συνυποκουρούντος και της ελληνικής πολιτείας, με την έννοια ότι δεν είχαμε τις απαραίτητες βοήθειες και σε προσωπικό και σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε ατομικό εξοπλισμό. Θα έλεγα ότι η αντιπυρική περίοδος πήγε επίσης καλά, γιατί το φιλότιμο του Έλληνα πυροσβέστη λειτουργήσε για άλλη μια φορά. Παρατηρείται όμως το εξής αντιφατικό πράγμα, φαινόμενο, ότι ενώ η περίοδος πήγε καλά και στις αστικές και στις δασικές πυρκαγιές, είχαμε 6 τραυματισμούς και έναν μοιραίο τραγικό θάνατο συναδέλφου πρόσφατα στην μεγάλη φωτιά του Φαλήρου στην Αθήνα. Άρα λοιπόν θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι να βελτιώσει η πολιτεία πολλά πράγματα, είτε στο κομμάτι της εκπαίδευσης, είτε στο κομμάτι του ατομικού εξοπλισμού, είτε στο κομμάτι του μηχανολογικού εξοπλισμού, είτε στο κομμάτι γενικά της εξύψωσης του ηθικού στον Έλληνα πυροσβέστη, ώστε να μπορεί πέρα από το φιλότιμο και την αυταπάρνηση που μοιραία και αποδεδειγμένα επιδεικνύει κάθε φορά που τον καλεί το καθήκον, να μπορεί πλέον να νιώθει και θωρακισμένος και θεσμικά και οικονομικά και υπηρεσιακά από την πολιτεία. Να θεωρεί δηλαδή ότι η πολιτεία του είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία του Έλληνα πολίτη.